Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε και έχουμε χάσει και την ελπίδα μας πια οι περισσότεροι, δεν είναι ότι είναι πολύ δύσκολες συνθήκες και άλλες φορές οι Έλληνες πέρασαν δύσκολες συνθήκες, αλλά είχαν μια ελπίδα ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Τώρα είμαστε σε ένα πολύ μαύρο τούνελ και γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν έχουμε σε κάτι να προσβλέπουμε. Οπότε έχει μια ιδιαίτερη αξία να συναντάμε και να μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο ελπίδα έχουν, αλλά και ζουν το θαύμα τους. Αυτές είναι οι εξαιρετικές περιπτώσεις έτσι, των συνανθρώπων μας που νομίζω ότι αν μη τι άλλο κάνουν καλό σε όλους μας. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο κύριος Κώστας Νάσιος που έχουμε μαζί μας σήμερα, τον οποίο θα σας θυμίσω για όσους έτσι παρακολουθούσατε πέρυσι τις εκπομπές που κάναμε στους Δήμους, στα χωριά μας και στις περιοχές μας. Είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Μαυρωματιού. Πολιτιστικού Συλλόγου. Του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυρωματιού. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Νάσιο. Ο Καραϊσκάκης. Είχατε ένα πάθος, θυμάμαι και θυμόμαστε όλοι, με τον Καραϊσκάκη, ο οποίος κατάγεται από το χωριό σας, από το Μαυρομάτι, και έχετε τρέξει και έχετε δουλέψει και έχετε μαζέψει υλικό. Τέλος πάντων, κρατάτε ζωντανό τον Καραϊσκάκη στο χωριό. Ακριβώς. Εγώ αυτό εισέπραξα όταν ήρθα. Και εγώ και όλα τα παιδιά δηλαδή που είναι στο σύλλογό μας. Ναι, και μάλιστα θυμάμαι που σας ρωτούσα τι έχει τίποτα το νερό σας. Αλλιώς σας βλέπω εσάς τους ανθρώπους του Μαυρωματίου εδώ πέρα. Πιο ζωντανοί δηλαδή. Πολύ ζωντανούς και πολύ παθιασμένους και ερωτευμένους με την παράδοση και με την ιστορία και με τις ρίζες μας, ας το πω γενικότερα. Και να που ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε τώρα για άλλο πάθος. Το πιο σημαντικότερο. Μα αυτό είναι θαύμα, δεν είναι απλώς πάθος. Λοιπόν, τον Άγιο Βουκόλο, κυρίες και κύριοι, τον ξέρετε? Δεν τον ξέρετε. Είμαι σίγουρη. Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς δεν τον ξέρετε. Λοιπόν, δεν τον ήξερα κι εγώ μέχρι που άκουσα γι' αυτό τον Άγιο Βουκόλο από τον κύριο Κώστα Νάσιο. Ποιος είναι αυτός ο Άγιος και τι σχέση έχετε εσείς με αυτόν? Λοιπόν, για πείτε τα μας. Εγώ θέλω να πω την καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατάς. Ο Άγιος, ο οποίος είναι εδώ και 2.000 χρόνια, ούτε καν το γνώριζα, αν ήμουν και ψάλτης, είμαι και ψάλτης στην εκκλησία, δυστυχώς, ναι, πήγαινε απαρατήρητος. Ούτε κατ' όνομα κι εσείς τον ξέρατε, τίποτα καθόλου? Όχι, καθόλου. Θα διηγηθώ ακριβώς πώς έγινε και πώς βρεθήκαμε και τι φτιάξαμε μέχρι σήμερα το 2011. Λοιπόν, έτυχε να βρίσκομαι στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου Ενβουνένης, κάτω από ένα πορνάρι που λέμε στο χωριό μας, στην καμπάνα ακριβώς από κάτω. Και είχα τα χέρια σταυρώσει και θυμόμουν, κοίταζα το βουνό και θυμόμουν τα παιδικά μου χρόνια πώς πήγαινα στην Αγία Εκατερίνη. Κάποια στιγμή άκουσα από ανατολάς πατήματα, γυρίζω και βλέπω έναν ηλικιωμένο 75 με 80 ετών, τα χαρακτηριστικά του εντολού του Κοσμά. Μου λέει χαίρετε, χαίρετε του λέω. Μου λέει θέλω να έρθει στο σπίτι μου. Του λέω ποιος είστε? Είμαι ο Άγιος Βουκόλος. Από πού είστε, του λέω. Με δείχνει έτσι ακριβώς, από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Του λέω, από πού ακριβώς, του λέω. Μου λέει, έλα στην Καπαδοκία, θα ρωτήσεις και θα με βρεις. Αυτό ήταν, σηκώθηκα. Αυτό ήταν όνειρο, στον ύπνο σας. Όνειρο. Λοιπόν, σηκώθηκα, πήρα μολύβι και χαρτί, έγραψα Άγιος Βουκόλος, γιατί δεν τον είχα ξανακούσει. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, δεν κοιμήθηκα μέχρι το πρωί. Λοιπόν, παίρνω το βιβλίο, το ερτολόγιο της Εκκλησίας και βλέπω, ναι, υπήρχε ο Άγιος Βουκόλος. Εκεί πράγματι έτσι, λέω, πρέπει να είναι εκ Θεού. Αλλά πάντα πρέπει να παίρνουμε την ευλογία του πνευματικού μας και να ξεκινάμε να κάνουμε ό,τι θα μας πει ο πνευματικός. Και το εξήγησα του πνευματικού μου, συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και μου λέει, ναι, θα πας στην Καπαδοκία με την πρώτη ευκαιρία για να ερευνήσεις εάν υπάρχει το σπίτι του. Περάσαν αρκετά χρόνια, είχα οικογενειακά προβλήματα, κάποια μέρα ερχόμουν από την υπηρεσία μου και σταμάτησα σε ένα μαγαζί ενός φίλου μου και είχε την τηλεόραση που έδειχνε την Καπαδοκία, τα σπήλαια της Καπαδοκίας. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, ναι, τώρα είναι μια ευκαιρία να φύγω να πάω κάτω να βρω το σπίτι του Αγίου. Το είχατε στο νου σας δηλαδή? Βεβαίως, αλλά, ναι, βεβαίως. Αλλά, να, όπως σας είπα, ήταν δύσκολα τα πράγματα με τα οικογενειακά προβλήματα. Ανθρώπινο, βέβαια. Τα εμπόδια. Λοιπόν, ναι, πήρα τηλέφωνο
σε όλα τα πρακτορία που πήγαινα, στα Ιεροσόλυμα, πήγαινα στην Κωνσταντινούπολη, πήγαινα που δεν πήγαινα και κατά οικονομία Θεού πήρα στα Τρίκαλα, εδώ, στη δικιά σας πατρίδα και πήρα το θέση χωρέα στο Μακαρίτη τον Κώστα του Θεοδόρου. Και του λέω, θα μήπως πάτε για Καπαδοκία, ήταν η μέρα Τρίτη που πήρα τηλέφωνο. Την άλλη Δευτέρα φεύγω, μου λέει, το πρωί, 5 η ώρα. Του λέω, θα έρθω το βράδυ να σας πληρώσω, ήθελα να είμαι σίγουρος, γιατί του είχα πάρει έτσι πάρα πολύ μεγάλο ζήλο και λέω, θα φύγω οπωσδήποτε, γιατί ό,τι αναβάλουμε δεν γίνεται εύκολα με τέτοια. Έτσι, βέβαια. Και ξεκίνησα και πήγα λοιπόν στην Καπαδοκία. Εκεί ρώτησα ορισμένους ανθρώπους που ξέρανε τα ελληνικά, μου λένε, δεν γνωρίζουμε. Ο ξυναγός μου λέει, υπάρχει πιθανόν, μου λέει, στη Σμύρνη. Να πάρω και κάποια συνάδελφό μου τηλέφωνο, ο οποίος είναι στη Κωνσταντινούπολη. Της πήρε τηλέφωνο και λέει, ναι, υπάρχει μέσα στη Σμύρνη ο ναός αυτός. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Του λέω, από εδώ γίνεται να πάμε. Που μου λέει, είναι πολύ μακριά. Αδύνατον. Μια άλλη χρονιά, μια άλλη φορά θα έρθεις να επισκεφτούμε, λέει, τον Άγιο Βουκόλο. Χαρά εγώ λοιπόν, ήρθα εδώ στο χωριό μας. Την άλλη χρονιά δεν μπόρεσα. Γιατί... Καπαδοκία, γιατί είπε όμως στην αρχή, δεν είναι ξέρω, η καταγωγή του. Δεν ξέρω. Άγνωστο αυτό, ναι. Γιατί είχα τόσο μεράκι που πάντα όταν έβλεπα τα σπήλια κλπ. Και ήταν ευκαιρία να πάω, γιατί δεν θα πήγαινα. Και στην Καπαδοκία. Δεν ξέρω τι όθησε, τι ήταν αυτό που είπε ο Άγιος. Ναι, πάντως καλό ήταν για μένα. Καλό ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, την επόμενη χρονιά δεν μπόρεσα. Πήγα την παραπάνω χρονιά. Πήγα λοιπόν, πήρα ένα λεωφορείο και κατέβηκα να πάω με την προϋπόθεση. Είπα, εάν είναι μικρός ο ναός, ήθελα να φτιάξω το ναό εις μνήμη των γονέων μου, έστω και εκεί, να τον επισκευάσω. Γιατί άκουγα, υπήρχαν ναοί τους οποίους πηγαίναν χριστιανοί, πληρώνανε και φτιάχναν τους ναούς. Ναι, να λοιπόν, πήγα λοιπόν στη Σμύρνη, μας έδειξε δύο θαύματα ο Άγιος. Το ένα θαύμα ήταν ότι πήγαμε το βράδυ, φτάσαμε τις 9 η ώρα με τον γκρουπ. Τακτοποίησα τον κόσμο τις 11 η ώρα και βρήκα κάποιον ο οποίος ήταν από την Ιταλία και ήταν χρυσοχώος και του λέω, θέλω, μήπως γνωρίζεις, θέλω να μου πεις που είναι ο ναός του Αγίου Βουκόλου. Μου λέει, τον ξέρω. Κάποιος όμως με είχε περιγράψει θεολόγος από την Καρδίτσα, πρώτα 15 μέρες που πήγε και αυτός εκεί, αλλά δεν τους επιτρέψανε να μπουν μέσα. Και μου λέει, υπάρχει Κώστα ναός του Αγίου Βουκόλου, είναι μέσα στη Σμύρνη. Τι λες, ναι. Εγώ ήθελα τώρα να μην πάει κάποιο άτομο εκεί. Και λέω αυτόν τον άνθρωπο που ήταν από την Ιταλία, ο οποίος παρέμεινε και έγινε και αυτός μουσουλμάνος. Του λέω, πού είναι ο ναός, ήξερε τα ελληνικά, πού είναι ο ναός του Αγίου Βουκόλου, θα σας πάω εγώ. Μας πήρε με ένα καλό γύρο, τον Πάτερ Μιλιανό, που ήταν στο μοναστήρι παλιά του Αγίου Γεωργίου, το Καραϊσκάκι στο Μαυρομάτι. Λοιπόν, 11 η ώρα πάμε, με περιέγραψε το παιδί ο θεολόγος πώς είναι και αυτός δεν μας πήγε σε αυτόν τον ναό, μας πήγε σε κάποιον άλλο ναό. Α. Ναι. Λοιπόν, οι οποίοι τώρα Αγίας... για να καταλάβουν, συγγνώμη κιόλας, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος που ενδεχομένως δεν έχει πάει και δεν έχει δει, ναι, είναι σε άθλια κατάσταση. Οπότε ναι, δεν φτάσουμε. Είναι και εύκολο να αναγνωρίσεις ποιος είναι, ναι, τι ακριβώς, κλπ. Έτσι. Ακριβώς. Εκεί μας πήγε στην Αγία Φωτεινή. Πήγαμε στο σπίτι και μου λέει ο πατήρ Εμιλιανός, πήρε ένα χάρτη. Δεν ήταν αυτός ο ναός, γιατί ήταν, είναι πάρα πολύ μακριά. Βρήκα, λέει, υπάρχει. Εδώ πέρα μου λέει συνοικισμός Αγίου Βουκόλου, αλλά είναι πολύ μακριά. Mm. Και τι θα κάνουμε, μου λέει τώρα, θα σηκωθούμε πρωί. Πήγαμε πρωί, χτυπήσαμε την πόρτα, γαβγίσανε κάτι σκυλιά, τρομερό γάβγισμα. Και μας άκουσε κάποιος ο οποίος οικονομεί Θεό από τη Σκύρο, Έλληνας, που έμεινε και αυτός εκεί και έγινε μουσουλμάνος. Τι θέλετε, ρε παιδιά, τέτοια ώρα και φωνάζετε. Λέω, θέλουμε, λέω, να ανοίξουμε το ναό για να δούμε και να κανονίσουμε το θέμα, να φέρουμε και τον γκρουπ. Γιατί τις 8 και 4 θέλω να πάμε για την Έφεσο. Δεν ανοίγουν τέτοια ώρα. Του λέμε εμείς, από πού είστε? Λέει, εγώ είμαι από τη Σκύρου. Ποιος είναι αυτός ο ναός? Εγώ ήθελα πάλι, γιατί δεν ήμουν σίγουρος, έπρεπε οπωσδήποτε για να πάρω το OK. Ναι. Μου λέει, είναι ο Άγιος Βουκόλος. Σίγουρα, του λέω. Σιγουρότατα, μου λέει. Όντως, φύγαμε, 8 και 4 πήγαμε ξανά στο ναό. Χτυπήσαμε την πόρτα, ήρθε και ο ίδιος, μας πήρε, μας εξήγησε το φύλακα. Μας επέτρεψε, μπήκαμε μέσα στο ναό, ένας τεράστιος ναός, είναι 92 μάκρος επί 77 μέτρα. Τεράστιος ναός, με πέτρα κτισμένος, σπασμένες πόρτες, παράθυρα. Με συγχωρείτε, βρωμνές και από σκυλιά. Και το φύλακα τι τον θέλαν τότε, αφού ήταν σε τέτοια άθλια κατάσταση.
Το φύλακας το φυλάγανε για να μην βλέπουνε αυτά τα χάλια. Γιατί εμείς εδώ το δικό τους το τζαμί το έχουμε βιτρίνα. Mm-hmm. Ναι. Αλλά εμείς εκεί μας έχουν τελείως εγκαταλείψει το ναό αυτό. Αλλά δόξα τω Θεώ όμως, οικονόμησε ο Θεός και θα φτάσουμε εκεί που θα φτάσουμε τώρα. Θα σας πω τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, αφού το θέλησε ο Άγιος να γίνει, γίνεται. Και συνεχίζει να γίνεται. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Πήρα και εγώ, άναψα. Το πρώτο θαύμα ήταν ότι βρήκαμε το ναό. Είναι ο μοναδικός ναός στον κόσμο. Ο δεύτερος είναι αυτός που έχω κάνει τώρα στο σπίτι μου. Λοιπόν, πήγα λοιπόν μέσα, έριξα λιβάνι, έριξα αρώματα στο ναό. Είχα μοσχολίβαλα μαζί μου, καρβουνάκια, δύο λαμπάδες 35 εκατοστών και μικρά κεράκια. Και του λέω να ανάψω τις λαμπάδες και τα κεράκια. Μου λέει, οκ, λέει ο Τούρκος. Πήγα στο βάθος που ήταν το ιερό, έβαλα πέτρες γύρω και έβαλα τις λαμπάδες και τις άναψα. Τις ανάψαμε 8 και 4. Και την άλλη μέρα κλείσαμε ραντεβού να πάμε και πήγαμε 9 και 4. Δηλαδή 25 ώρες διαφορά. Το πρωί λοιπόν φύγαμε, το χαιρετήσαμε τον άνθρωπο και του λέμε αύριο το πρωί 8 και 4. Παραβιάσαμε, πήγαμε 9 και 4. Πήγαμε και βλέπουμε τη λαμπάδα 25 ώρες αναμένη. 25 ώρες. 25, 8 και 4, 9 και 4. Κανονική. Μία λαμπάδα κανονική, δοκιμασμένη στην Αγία Μαρίνα, που έχουμε την εκκλησία κάτω. Πόσο και κρατάει? 4,5 ώρες. 35 εκατοστά. Παραπάνω, όχι. Καθαρό κυρί. Λοιπόν, βλέπουμε τη λαμπάδα αναμένη, αναμένη λαμπάδα από χτες. Του λέω τον πάτερ Μιλιανό, ρωτάω εκεί πέρα το δικό μας, αυτόν από τη Σκύρο, ποιος άναψε τη λαμπάδα να ρωτήσω. Ρωτάει εσείς. Πάλι ήμουνα με προβληματισμό. Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Δεν γίνονται αυτά. Βέβαια. Λοιπόν, και λέει κάποιος γέρος εκεί, θέλω να δω κι εγώ, γιατί φωνάσανε η λαμπάδα από χτες αναμένει. Θέλω να δω κι εγώ, να δω κι εγώ. Όταν βλέπει και ο τελευταίος, είχε μείνει ένα γεροντάκι, μείνει γριά, η λαμπάδα έσβησε. Ναι, δηλαδή, πόσο είχε φτάσει δηλαδή? Ήταν στο ζενίθ. Κάτω. Και όταν, ναι, όταν την είδε και ο τελευταίος, η λαμπάδα έσβησε. Δεν μπορούσε να ρηγουλάρει ο Τούρκος και να πει, όχι, ναι, εσείς την ανάψατε. Μα η λαμπάδα έφτασε στο τέλος. Εκείνο είναι το μυστηριώδης μυστήριο. Σας περίμενε. Μας περίμενε ο Άγιος, ακριβώς, 25 ώρες. Γι' αυτό σας ζηλεύουμε την καλή έννοια και γι' αυτό είπα στο ξεκίνημα, κύριε Ανάσιο, ναι, ότι εσείς ζείτε τα θαύματά σας. Κοιτάξτε. Αυτό είναι, νομίζω, ότι πιο σημαντικό μπορεί να τύχει στη ζωή ενός ανθρώπου. Μα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θαύμα είναι. Μεγάλο. Γιατί άμα δεν επιτρέψει ο άνωθεν, ο μεγαλοδύναμος, τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν. Ας μην μελετήσω τίποτα εγώ, γιατί άμα μελετήσω, καίγονται λάμπες, καίγονται μηχανήματα. Όχι, όχι, συμβαίνουν πολλά. Λοιπόν. Φύγαμε λοιπόν, πήγαμε προς κίνημα, αφού μπήκαμε όλοι, ψάλαμε κλπ. Εκεί πέρα το πολιτικό του Αγίου, είχα το πολιτικό του Αγίου. Ψάλαμε, συγκινηθήκαμε, κλάψαμε. Λοιπόν, σηκωθήκαμε. Σας άφησαν επισήμωση ή ανεπισήμωση? Όχι, με τους φύλακες. Όλα γίνονται. Γι' αυτό λέω. Είπαμε πώς γίνονται. Τα λέγαμε και πριν έξω. Με τα ελληνικά και τουρκικά έτσι. Ναι, ακριβώς. Κόλπα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πετύχαμε όλα αυτά που θέλαμε να πετύχουμε. Φύγαμε λοιπόν και τι κάναμε. Κλείνω ραντεβού μετέπειτα, αφού πήγαμε για ορισμένα άλλα προσκυνήματα. Στο δρόμο έκλεισε ραντεβού με τον πρόξενο της Σμύρνης. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο κύριος Πρόξενος είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήταν ένας άνθρωπος με βαθύ πιστεύω. Mm-hmm. Ναι. Κλείσαμε το ραντεβού, ήταν η ώρα 3:30. Έφερε την υπάλληλο από το σπίτι και καθίσαμε, συζητήσαμε αρκετή ώρα. Έλληνας ο Πρόξενος, καθίσαμε, συζητήσαμε αρκετή ώρα και του λέω να έρθω τόσο μακριά εγώ από την Ελλάδα, ότι καν να γνωρίζω τον Άγιο. Άραγε ο Άγιος θέλει να γίνει το σπίτι του. Διότι πάνω ο ουρανός, δηλαδή ο Τρούλος, ήταν έτοιμος να πέσει. Ο γενικονίτης μέσα, είχαν πέσει απάνω οι σοφάδες και είχαν πιάσει χόρτα, φυτρώσει χόρτα μέσα. Ποιας χρονολογίας είναι περίπου, ήξερε κανένας να σας πει, και, ο ναός? Ναι, η χρονολογία έχει γίνει το 1886 ο ναός. Α, το 1886. Είχε τοποθετηθεί απάνω σε έναν ναό, αρχαίο ναό. Mm-hmm. Ναι. Καταστράφηκε και ξανακτίστηκε και πάλι. Λοιπόν, και εκεί που κάναμε τη συζήτηση με τον Πρόξενο, το λέω, άραγες του λέω για να έρθω τόσο μακριά και τον ήξερε τον Άγιο, ο Άγιος θέλει να γίνει το σπίτι του. Μου λέει, εγώ από την πλευρά μου θα κινηθώ στην Ομαρχία, εσύ από τη δικιά σου πλευρά θα πας στο Υπουργείο Εξωτερικών και στα γραφεία του UNESCO.
Και αν μπορέσεις και εσύ κάνεις κάτι, και οι δύο δια τηλεφώνου θα έχουμε κάποια επικοινωνία. Καλώς. Όλα καλά, λοιπόν, πήγα εγώ στα γραφεία του UNESCO, πήγα στο οπουδήποτε. Ναι, λέει, στην Τουρκία δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα, μου είπαν. Εντάξει. Λοιπόν, μετά από 2 μήνες του πήρα τηλέφωνο ξανά εγώ του ανθρώπου. Του λέω, εγώ δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Μου λέει, εγώ έχω κάνει. Του λέω, οικονόμησε Άγιος. Τι έκανες, του λέω. Μου λέει, με χρηματοδοτήσανε και θα γίνει αναστήλωση για τον ναό. Χρηματοδότηση από πού, από την Νομαρχία. Από το Υπουργείο Οικονομικών. Η Νομαρχία έστειλε δηλαδή το αίτημα και έγκρινε το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά μου είπε. Της Τουρκίας. Της Τουρκίας. Ωραία, μπράβο. Ναι. Γιατί αυτή παλιά το ναό τον είχαν μουσείο. Α. Μετά το κάνανε αποθήκη και βάζανε τα πράγματα από το παλέτο. Α. Ναι. Δηλαδή, πάντα γινόταν αυτή η δουλειά. Και τώρα τελευταία τον είχαν καταλήψει. Τον είχαν μεν, όπως σας είπα και πριν, βάζανε φύλακες πρώτον για να μην γίνονται ριζίλοι. Ναι. Από αυτή την άποψη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και αφού πήραμε όλη αυτή την. Κάναμε τη συζήτηση με το Μπρόξινο και μας είπε το OK και λοιπά δια τηλεφώνου, εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και λέω, θα ξανακατέβω πάλι κάτω. Κατεβήκαμε και πραγματικά βρήκαμε σωληνώσεις μέσα, είχαν αρχίσει. Να κάνουν τον ναό. Τρίτη φορά στον Άγιο. Δεύτερη φορά. Ναι, δεύτερη. Την πρώτη η ήταν τρίτη η ήταν η άλλη που η οποία δεν μπορούμε να πούμε, τα είπαμε. Ναι, ήταν η δεύτερη αυτή φορά και είδαμε ότι είχαν βάλει τις σωλήνες και λοιπά μέσα. Δηλαδή ο ναός πράγματι καθαρίστηκε εξωτερικά που ήταν όλο βάτα, ήδη τον είχαν φτιάξει, τον καθαρίσανε. Λοιπόν, και αυτό μας έδωσε μεγάλη χαρά. Δεν ξέρουμε βέβαια αυτοί τώρα θα το κάνουν ναό, αδύνατο. Μπορεί να το κάνουν κάτι άλλο, αλλά τουλάχιστον θα παραμείνει ο ναός να είναι σε ζωή. Τέλος, ναι. Πάνω, ναι. Τώρα η χρήση αλλάζει. Ακριβώς. Ναι. Αφού δεν μπόρεσα όμως να κάνω αυτόν τον ναό εκεί, αποφάσισα τότε. Μισό λεπτό. Τελικά ο ναός αναστηλώθηκε. Αναστηλώθηκε ο ναός και μια επικοινωνία που είχαμε την κυρία Πρόξινο, η οποία μου είπε βρεθήκανε. Εικόνες Μιχαήλ και Γαβριήλ, τις είχαν εισοφατισμένες, βρέθηκε η εικόνα του Ιησού Χριστού και βρέθηκε άλλη μια εικόνα του Αγίου Γρηγορίου. Α, έκαναν καλή δουλειά. Κάνουν, δηλαδή, ναι, έκαναν τη συντήρηση των αγιογραφιών και λοιπά, όχι απλώς. Προχωράνε πάρα πολύ καλά. Α. Βεβαίως. Τώρα δεν ξέρουμε, αν θελήσουν πάλι να το κάνουμε μουσείο, δεν ξέρω τι θα το κάνουμε. Πάντως, εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι πάλι με χρόνια και καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Εάν είχε πέσει, δεν θα βρίσκαμε τίποτα. Τουλάχιστον έμεινε ένας ναός μέσα στη Σμύρνη. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, ας πούμε. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα εσείς λοιπόν. Εσείς αποφασίζετε να κάνετε και εδώ. Ναι, αφού δεν μπόρεσα να κάνω την επισκευή, γιατί εκεί όχι μόνο δεν μπορούσα να κάνω την επισκευή, αλλά ήταν και πολλά τα χρήματα. 4.500 δολάρια χρειαζόταν. Για να γίνει ο ναός. Ήταν, μα ήταν μεγάλος από ό,τι μου περιγράψατε, οπότε ακριβώς. Δεν γίνεται από ιδιότητα. Και ήρθα λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, κανόνισα, πούλησα ένα οικόπεδο 35.000 ευρώ και το έκανα εις μνήμη του γονέου μου. Και είναι δίπλα στο σπίτι. Βέβαια, ο ναός γιορτάζει τις 6 Φεβρουαρίου. Μισό λεπτό, πουλήσατε ένα οικόπεδο και τι το κάνατε, Έστερ. Τι κάνατε αυτά τα λεφτά. Ακούστε, έκανα το ναό, δηλαδή στο σημείο αυτό που έκανα το ναό, ήταν στάβλος. Δικό σας. Δικός μου. Ναι. Βάσαμε τα ζώα παλιά. Με αποτέλεσμα, εκεί μέσα έγινε ο ναός. Δηλαδή, έκουψα προσανατολάς εγώ, το τοίχο, έκανα το κυκλικό, το ιερό κλπ. Και όντως έγινε ένας ναός, και, δηλαδή καταπληκτικός, μπορώ να σας πω. Καταπληκτικός ο ναός. Και είναι ένα στολίδι με ξυλόγλυπτο τέμπλο. Είδατε, άμα θέλει ο άνθρωπος να κάνει κάτι και άμα αγαπάει αυτό που κάνει, πώς όλα γίνονται. Ακριβώς. Και εν τέλει ο Άγιος Βουκόλος βρέθηκε στον κατάλληλο χώρο. Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως είπατε και εσείς. Ναι, έτσι. Γιατί όπως μας είπε κάποιος απλός άνθρωπος, λέει ότι εκεί που φτιάξατε εσείς την εκκλησία, ήταν κάποτε στάβλος, ο Βουκόλος έχει το όνομα Βουκόλος Ποιμένας, μέσα εκεί που ήταν τα πίμια λέ, έγινε και ο ναός. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, βεβαίως, και είναι πάρα πολύ όμορφο πάντως. Ναι. Όλο αυτό μου ακούγεται έτσι πραγματικά σαν παραμύθι. Είναι. Και όμως
Ναι. Τα κάνατε. Ακριβώς. Και τα θαύματα που έκανε Χριστός, ο τυφλός ο άλλος, το βάβαζε το πυλό στο μάτι του και έβλεπε. Είναι και όλα... Από πότε δηλαδή λειτουργεί αυτός ο ναός τώρα στο Μαύρο Μάρι, αρχίσαμε, ναι. Αρχίσαμε το ναό λοιπόν που κάναμε και τα εγγένεια, κάναμε τα θυρανίξια, γιατί εγγένεια δεν έχουμε κάνει ακόμη τίποτα. Ήρθε ο Σεβασμιότητος Κυρίλλος, το κάναμε τα θυρανίξια. Λοιπόν, γιατί υπάρχει κατανόηση με το Σεβασμιότητο του Κύριλλο, όπως είναι ο Θεοφιλέστατος ο κύριος Σεραφείμ. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και ο κύριος Σεραφείμ είναι, ήδη τον είχατε κι εσείς εδώ στα Τρίκαλα. Είναι πολύστροφος, θα το λέμε έτσι, και πολύ δυνατός. Και πιστεύουμε δηλαδή με αυτή την καλή συνεργασία που έχουμε να έχουμε καλές επιτυχίες και ειδικά σε οτιδήποτε στο πιστεύω μας. Λοιπόν, κάναμε και τα εγγένεια, ήδη έχει γίνει και, γίνονται και θαύματα. Θα σας πω ένα θαύμα δηλαδή του Αγίου Βουκώλου. Κάποιος είχε κάποιο πρόβλημα, δεν θέλω να το πω το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα γύρισε γιατρούς και γιατρούς και άκουσε για τον Άγιο Βουκώλου πώς ακριβώς πήγα και βρήκα τον Άγιο στη Σμύρνη και συγκινήθηκε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα ήρθε και με βρήκε με τη μάνα του, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του και μου λέει θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να πάμε να με ανοίξεις να προσκυνήσω. Προσκύνησε και με πήρε τηλέφωνο, το πρόβλημα το οποίο είχα μου λέει ο Άγιος Βουκώλος μου το έλυσε. Τι θέλεις να σου κάνω. Είναι η δουλειά του τέτοια που μπλέκεται με τα φωτοτοπικά και τέτοια και του είπα ας πούμε εάν θέλεις να μου κάνεις μερικές εικόνες. Με έβγαλε 2.000 εικόνες του Αγίου Βουκώλου. Βέβαια, ο άνθρωπος και... έζησε το δικό του θαύμα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Για τη ζωή του δεν ξέρουμε, μου είπατε, πολλά πράγματα του. Όχι, Αγίου δεν ξέρουμε Βουκώλου, πολλά. Απλά ότι ήταν ο πρώτος επίσκοπος ναι, της Σμύρνης. Τα λίγα που ξέρουμε, να πω και κάτι άλλο. Λέει ότι ήταν ο πρώτος επίσκοπος Σμύρνης, χειροτώνησε τον Άγιο Πολύκαρπο, τον άφησε δηλαδή στα βαριά γυρατιά του που δεν μπορούσε και αυτός να τα βγάλει πέρας και είχε αφήσει αυτόν ως διάδοχο. Με αποτέλεσμα, λες, τον τάφο του Αγίου Βουκώλου φύτρωσε ένα δέντρο, το οποίο δέντρο αυτό, όποιος έτρωγε από τον καρπό του, γινότανε καλά. Ό,τι πάθηση και να είχε. Και αυτό είναι συγκινητικό. Εγώ έψαξα να βρω τον τάφο του, έψαξα να βρω πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς όμως δεν μπόρεσα. Αλλά βρήκανε, όπως μου είπανε, πίσω από το ναό, στο ιερό, βρήκανε έναν τάφο. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι. Τώρα, αυτό είμαστε ακόμη σε έλεγχο και κάνω και μια επικοινωνία με την κυρία Πρόξενος για να δούμε και αν θα μπορέσω να πάω ξανά στη Σμύρνη. Καλά, εσείς πάλι Μαυρομάτι, Σμύρνη, το έχετε κάνει. Έλεος. Ακούστε, είναι το πρόβλημά μου τώρα, γιατί εδώ είχα τα αεροσόλυμα, να το πω έτσι, και πολύ τακτικά μεσηνά, αλλά είναι το δέσιμο το οποίο μας έχουν κάνει με τις ταυτότητες και τα διαβατήρια με το 666. Αυτό είναι αυτό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Ναι. Και γι' αυτό δεν πήγα, θα πήγα ξανά στον Άγιο, γιατί θέλω να κάνω ένα βιβλίο για τον Άγιο Βουκώλο. Να γράψω όλη αυτή την ιστορία και να μπορέσουμε δηλαδή να μάθει ο λαός αυτόν τον μεγάλον Άγιο. Γιατί δεν είναι τυχαίο τώρα, είναι 2.000 χρόνια Άγιος. Και πρέπει... Έζησε περίπου, μου είπατε, γεννήθηκε το 92. Το 92 περίπου. Ναι, πέθανε σε βαριά γερατιά. Έτσι, αυτό ξέρουμε. Δηλαδή τα στοιχεία του είναι πολύ λίγα και με την κυρία Κατσούλα που έχω κάνει, με πήραν μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν έχουμε πολλά στοιχεία, μου λέει, ούτε μπορέσαμε να βρούμε. Αλλά το άλλο που κατά οικονομία Θεού, στο Κοτλουμούσι, στην Ιερά Μονή Κοτλουμουσίου, στο Άγιον Όρος, βρήκαμε λείψανο του Αγίου Βουκώλου. Βεβαίως. Είναι λείψανο του Αγίου Βουκώλου και αυτό ήταν μεγάλη ευλογία. Πήγαμε έτσι. Αυτό έγινε ως εξής. Το άκουσα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι στην Ιερά Μονή Κοτλουμουσίου, στο Άγιον Όρος, στη θηρίδα 2, υπάρχει το λείψανο του Αγίου Βουκώλου. Αμάν, ταράχτηκα. Λοιπόν, πήγα πάνω. Και όντως βρήκα... Μα είναι φοβερή, δηλαδή πραγματικά η δική σας ιστορία είναι για να γραφτεί. Από το τίποτε, από ένα όνειρο, ένας Άγιος που καθόλου δεν το γνωρίζατε, δεν είχατε καμία σχέση, σας κάλεσε στην ουσία να πάτε να τον βρείτε. Ναι,
και πήγατε και καταφέρατε. Βέβαια, βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο και ο Άγιος Βουκόλος εδώ που τα λέμε. Είμαι κι εγώ ένας πολύ αμαρτωλός, σας διακόπτω. Ένας πολύ αμαρτωλός, αλλά τώρα είμαστε, δεν ξέρω αν με χρησιμοποίησε ο Άγιος λόγο ότι ό,τι παίρνω το βγάζω εις πέρας. Κάτι τέτοιο. Αλλιώς ότι είμαι ένας. Ακόμη θα τα σχεδιάζαμε και θα λέγαμε να πάμε, να μην πάμε και πώς θα πάμε κλπ. Εσείς το καταφέρατε και πήγατε και τον βρήκατε. Και όχι μόνο τον βρήκατε εκεί, τον φέρατε και εδώ, στο Μαύρο Μάτι. Ακριβώς. Βρήκε τον κατάλληλο. Γι' αυτό θέλω τώρα λοιπόν να ευχαριστήσω σε όλα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατήρ Αθανάσιο που είναι στη Σίμωνος Πέτρα, ο οποίος να δείξω στην κάμερα. Ναι, βεβαίως. Σε αυτήν εδώ. Όποια νομίζετε. Πολύ ωραία. Έχει βγάλει την ακολουθία. Ο Σιμωνοπετρίτης. Τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο. Μάλιστα. Εξαιρετική μορφή. Πολύ, πάρα πολύ καλός, πνευματικός άνθρωπος. Έβγαλε την ακολουθία, το παρακάλεσα και μέσα σε μια εβδομάδα με έβγαλε την ακολουθία του Αγίου και την παράκληση του Αγίου Βουκόλου. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο δώρο για μας. Και ευχόμαστε σύν με τον καιρό να το βγάλουμε σε βιβλίο. Τώρα είναι ένα πρόχειρο mm-hmm. με τη φωτοτυπία να βγάλουμε ένα βιβλίο για να μείνουν αυτά, γιατί είναι. Κάπως, όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολα για να μπορέσουμε να κυκλοφορεί ακολουθία και βίωση του Αγίου και η παράκληση του Αγίου. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Πάτερ Αθανάσιο και θέλω να πω και κάτι άλλο. Για όσους έχουν ακούσει για τον Άγιο Βουκόλο και έχουν στοιχεία, τους παρακαλώ θερμά και να δώσω και το τηλέφωνο, να πω το τηλέφωνο μου τώρα, βεβαίως, αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί μου για να μπορέσουμε να πλωτήσουμε το βιβλίο το οποίο θα βγάλουμε. Το τηλέφωνο μου είναι 6974-93-92-73. Γιατί η έρευνα συνεχίζεται και συνεχίζεται, το έργο βέβαια. Συνεχίζεται για τον Άγιο Ακριβώς. Βουκόλο. Αυτό λοιπόν. Και θα παρακαλέσω θερμά τους πρόσφυγες, οι οποίοι φύγαν τότε τον καιρό από τη Σμύρνη, να έρθουν να προσκυνήσουν, να ανάψουν το κεράκι τους στον Άγιο Βουκόλο. Η μνήμη γιατί του τιμάται, είπαμε, τιμάται τις 6 Φεβρουαρίου. 6 Φεβρουαρίου. Και ναι. Εσείς θα έχετε τα σχετικά. Ακριβώς. Βεβαίως. Καλό όλον τον κόσμο. Όλον τον κόσμο και πολύ σωστά όμως το θέσατε. Τους ανθρώπους που κατάγονται από τη Σμύρνη για έναν λόγο παραπάνω. Μα ακριβώς και ακούστε με αυτό όμως. Το έχουμε κάνει και μια. Και στο ραδιοφωνικό όπως σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στις εφημερίδες. Αλλά δεν είδα έτσι λαό από τους πρόσφυγες να έρθουν να επισκεφτούν τον Άγιο Βουκόλο. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Εγώ τους παρακαλώ θερμά να κάνουν αγάπη και να έρθουν στον Άγιο για να προσκυνήσουν. Γιατί είναι ένας μεγάλος Άγιος, από τη στιγμή που τον χειροτώνησε και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, βέβαια είναι μια μεγάλη μορφή. Mm. Και κάτι άλλο άκουσα από κάποιον άλλο, ότι έκανε πάρα πολλές καλοσύνες και ήταν λεήμων. Αυτά τα στοιχεία τα μαζεύω λίγα από εδώ, κάτι που είναι σε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται δηλαδή με τα εκκλησιαστικά, mm-hmm. άκουσα αυτό για τον Άγιο Βουκόλο. Παίρνω λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, σαν τη μέλισσα. Και λέω, κάποια στιγμή θα οικονομήσει ο Άγιος ψηφίδα, να βγάλω. Ψηφίδα, να κάνετε το ψηφιδωτό του Αγίου. Μπράβο. Και να πω και το άλλο, ότι έχω αγιογραφήσει το ναό εσωτερικά, ήδη έχει κλείσει. Το έχει αγιογραφήσει κάποια κρυμμέκη Παρασκευή, είναι από την Καλαμπάκα. Είναι πάρα πολύ καλή αγιογράφος, με αποτέλεσμα το τέμπλο μπροστά, το έχει φτιάξει κάποια αδελφή Εστήρ, είναι από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, είναι ένα πάρα πολύ καλό χέρι. Λοιπόν, και οι εικόνες που έχει μέσα είναι καταπληκτικές. Και να πω και κάτι άλλο, τι βρίσκεται μέσα στο ναό, όταν θα έρθετε να προσκυνήσετε. Και θα έρθουμε τώρα με λοιπόν, τόσο πόθος. Ακριβώς. Θα δείτε και την Παναγία Ιερουσαλημίτισσα. Την έχει κάποια Ελένη Δρόσο, είναι από τη Μαγούλα. Έκανε 3,5 μήνες να κάνει την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα ολοχάντρα. Πήρε την εικόνα, δηλαδή το χαρτί είναι 1x85 και την πέρασε χάντρα, τη στόλισε την Παναγία. Είναι τρομερότατη. Μόνο που δεν μιλάει. Μιλάει μεν, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε και δεν το ακούμε. Σωστό. Συνεπώς, το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου. Το ραντεβού μας είναι στις 5 η ώρα για τον Ισπερινό.
Ακριβώς. Στον Άγιο Βουκόλο Μαυροματίου. Μάλιστα. Που είναι ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Το ψάξατε και αυτό, δεν υπάρχει άλλο. Όχι, δεν υπάρχει και όπως μου το είπανε και από την Εκκλησία της Ελλάδος. Δυστυχώς. Αλλά εύχομαι κάποιος άλλος να κάνει ένα ναό του Αγίου Βουκόλου, γιατί. Κοιτάξτε να δείτε. Να τιμούμε τον Άγιο. Γιατί εγώ λέω και τα πολιτικά, κάθε γιορτή που έχουμε, δηλαδή και ψάλλω στο ναό του χωριού μας, λέω και τα πολιτικά του Αγίου. Και έχω και μια συμπάθεια βέβαια με τον Άγιο Λουκά, ιατρό. Αυτούς τους δύο. Έχω μια μεγάλη συμπάθεια και λέω, αν οικονομήσει ο Θεός, να κάνω και μια εκκλησούλα τον Άγιο Λουκά. Τι να πω, να είστε καλά. Λοιπόν, το Σάββατο είπαμε 5 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα έχουμε τον Εσπερινό και την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου που γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Βουκόλου είναι η Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί. Ακριβώς. Μα είστε πολύ οργανωτικός. Τώρα τέτοιο δελτίο τύπου δεν με έχει έρθει ποτέ ξανά στα χέρια μου. Για να ξέρει ο κόσμος. Συνήθως, εσείς που είστε της Εκκλησίας, θεωρείτε δεδομένα κάποια πράγματα. Ότι θα ξέρει ο άλλος τι ώρα είναι το ένα και τι ώρα είναι το άλλο. Ναι. Όλα όμως που δεν τα ξέρουμε εμείς περισσότερο. Όχι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, 7.30 ώρα το πρωί για τη Θεία Λειτουργία. Για τα χαράς, εύχομαι να σας αξιώσει και εσάς και όλο τον κόσμο για να προσκυνήσει και να έχουν την ευλογία του Αγίου. Είναι σημαντικό αυτό. Και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν τα θαύματά τους σαν και εσάς, κύριε Ανάσιο. Εγώ αυτό λέω. Πέρα από τη μορφή του Αγίου Βουκόλου που φαντάζομαι αφού τώρα έγινε εδώ και ο ναός και λειτουργεί αυτά τα χρόνια, σιγά σιγά θα γίνει αισθητή η παρουσία του στους ανθρώπους. Πιστεύω και εγώ ναι. Γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα. Ήδη μιλήσατε για κάποιο θαύμα που είδατε από κοντά εσείς. Αυτά τα πράγματα εξαπλώνονται σιγά σιγά. Αλλά είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που έχετε εσείς μέσα σας. Κοιτάξτε να σας αυτή πω, η αυτό σχέση είναι... δηλαδή που αναπτύχθηκε από το πουθενά. Ναι, με έναν Άγιο. Ναι, ναι, ναι. Όχι γιατί... με έναν γείτονα ή με έναν φίλο, με έναν Άγιο. Που προφανώς τυχαία δεν αγιοποιήθηκε έτσι. Μάλιστα. Και τυχαία δεν ήρθε να σας καλέσει. Ακριβώς. Δεν γίνονται αυτά τα λάθη. Τι να κάνουν, τυχαία δεν είναι. Ναι, γιατί αν θα μου έλεγε παράδειγμα ο Άγιος Γεώργιος, έλα στο σπίτι μου στο Κάιρο να με βρεις. Εντάξει, υπάρχει εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ή στα Γιάλινα, οπουδήποτε υπάρχουν ναοί. Αλλά να σου πει τώρα, είναι και αυτό πολύ, ναι. Να σου πει, έλα στην Καπαδοκία. Θα ρωτήσεις και θα με βρεις χάος στα βάθη της Μικράς Ασίας. Δεν ήταν έτσι τυχαίο το γεγονός. Γι' αυτό, αυτό που έγινε ήταν εκ Θεού και είπαμε, θέλω να πω τους τηλεθεατάς, ότι να προσέχουν στα όνειρα. Ναι, μεν το λέει και γραφεί ότι πάρει τη γυναίκα, πάρει και το παιδί σου, λέει του Νεοσήφ, και φύγει για την Αίγυπτο. Είναι και όνους. Βρίσκουμε μέσα στη γραφή όνειρα τα οποία ήταν εκ Θεού. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μπορεί να ο έξω από εδώ, να μην το πούμε και το όνομά του, παρουσιάζεται και ως άγγελος φωτός. Καταλάβατε. Γι' αυτό είπατε και εσείς στην αρχή ότι ήσασταν προσεκτικός και βέβαια. Πνευματικό σας κλπ. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Τέλος πάντων, σημασία έχει αυτό το μήνυμα που μας στείλατε, κύριε Νάσιο, για το θαύμα και για την πίστη και πόσα πράγματα μπορεί να κάνει η πίστη. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Η πίστη λέει μπορεί και να μετεκινήσει βουνά. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ έτσι από την καρδιά μου γι' αυτό και μόνο. Είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω έτσι κάτι ελπιδοφόρο και κάτι αισιόδοξο και κάτι ενθαρρυντικό. Γιατί βλέπετε, οι περισσότεροι έχουμε πέσει στη μαυρίλα μας και στον ύπνο μας μόνο τράπεζες και εφορίες βλέπουμε. Τίποτα άλλο δεν βλέπουμε. Και φυλακές εσχάτως. Γι' αυτό υπάρχει μια προφητεία που λέει: όταν θα δείτε τα σκαλιά από τα δικαστήρια να είναι φθαρμένα και τα σκαλιά από τις εκκλησίες να είναι άφθορα, τότε ήρθε και το τέλος. Λένε κάποιοι πατέρες. Εκεί είμαστε. Μπαίνουν μόνο στα δικαστήρια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά.